Συνέλληνες μου, αδέρφια μου, πολεμιστές μου, συνάνθρωποι μου. Πρέπει να ξέρετε ότι τώρα έχει μεγαλώσει πάρα πολύ η Ελληνοσυνέλευση. Είναι τεράστιος ο αριθμός των γραφείων σε σχέση με την αρχή. Έχουμε πάνω από 350 γραφεία και ανοίγουν κι άλλα. Βέβαια και με τις προδοσίες που έγιναν, έχουμε πολλές ανακατατάξεις να πάει ο καθένας στη σωστή του θέση. Οι περιφέρειες, ενώ εγώ τις έστησα, δεν πρόλαβα να κάνω εκλογές μόνο σε 3 περιφέρειες, της Θράκης, της Κρήτης και της Ρόδου. Όμως, όπως έχουν γίνει εκλογές στα βίντεο και με ακόμα καλύτερο οργανόγραμμα, αν το θέλετε, θα γίνονται οι επόμενες, ώστε να ενωθούν όλα τα γραφεία με την περιφέρειά τους. Θα ξαναπώ το εξής. Τα γραφεία Ελλήνων Συνέλευση δεν είναι κανενός ιδιοκτησία. Είναι όλων των Ελλήνων. Διοικούνται. Είναι οργανισμοί. Όποιος δεν το έχει καταλάβει αυτό και πει τη φράση ότι αυτό είναι γραφείο μου, εγώ κάνω, εγώ πληρώνω, εγώ έχω και αυτό είναι δικό μου, θα βρεθεί με πολύ μεγάλες ποινικές ευθύνες, ιδιαίτερα του οργανισμού αυτού, εκτός των άλλων διαδικασιών, των εσωτερικών διαδικασιών του οργανισμού Ελλήνων Συνέλευσης. Αυτή η φράση, όποιος την έχει πει, πρέπει να σηκωθεί και να φύγει τώρα και μάλλον δεν έχει καταλάβει ούτε την ελάνια διαδικασία, ούτε το θεσμό της δημοκρατίας, αλλά ούτε τη συλλογικότητα. Να σηκωθεί και να φύγει όποιος έχει πει κάτι τέτοιο τώρα. Δεν κάνει να είναι με άλλα άτομα και με άλλα δημιουργήματα μαζί. Είναι ζώο τελείως και πρέπει να απομονωθεί, απομονωμένο σε κάποιο λαγκάδι, σε κάποιο βουνό, κάποια ατομική, στην ατομική του ασθένεια, όποιος το έχει πει. Δεύτερον, πρέπει να καταλάβετε ότι υπήρχαν πάρα πολλά θέματα στην ΕΣΥ και πριν τον εγκλισμό μου, αλλά και μετά θα υπάρχουν, τα οποία θα λυθούν και εν ώψη προδοσίας θα καθαρίσει, όπως έχω πει, θα έρθει η κάθαρση, θα καθαρίσουν πολλά άτομα, απόψεις, στόχοι, σκοποί και θα πάνε. Πρέπει να καταλάβουμε λοιπόν ότι αυτό που συνέβη στην αρχή για να στήσω τις περιφέρειες, καλούσα όλα τα μέλη, τα οργισμένα, να λάβουν θέση και να ψηφίσουν για να δημιουργηθεί η δεξαμενή, όπως έχω πει, και για να βγάλουν τα κατάλληλα άτομα. Είναι οι δεύτερες εκλογές νόμιμες. Οι άλλες που κάνανε οι προδότες, ο Μιμίδης, ο Πλατσικολόγος και η Σφολιάτα δεν έχουν καμία σχέση και δεν έπρεπε να κάνουν αρχαιρεσίες ούτε διαδικασίες. Αρχαιρεσίες κάνουμε μία φορά. Μετά δεν κάνεις αρχαιρεσίες. Κάνεις εκλογή βάσει καταστατικού κάθε 6 μήνες. Έτσι πρέπει να καταλάβετε ότι με το εξάμεινο αυτό θα περάσετε όλοι από διοικητικές θέσεις. Και θα γνωρίζετε όλοι και θα έχετε όλοι άποψη. Γιατί αν δεν έχεις άποψη, δεν μπορείς να εκλέξεις. Αν δεν γνωρίζεις τη θέση είναι αυτή, αν δεν γνωρίζεις τις ευθύνες, αν δεν γνωρίζεις τι πρέπει να κάνεις και αν δεν γνωρίζεις πώς πρέπει να εκλέξεις με μια στρατηγική στο μυαλό σου, ώστε να βγάλεις τον κατάλληλο και τον καλύτερο για να φέρει την αποπεράτωση του έργου που εσύ δημοκρατικά του έχεις αναθέσει και είναι η απόφασή σου, γιατί είσαι η ουσία και αυτός θα είναι η εξουσία εκτός της ουσίας, απλά θα το εκτελέσει, τότε δεν ξέρεις ούτε να ψηφίζεις ούτε να εκλέγεις. Με αποτέλεσμα είναι ένα μάθημα ψηφοφορίας και εκλογής. Όσοι σκυρτώνετε τα μούτρα σας γιατί δεν εκλεγήκατε, μα δεν πρέπει να ξαναεκλεγείτε. Θα πρέπει να βγαίνουν καινούργοι ώστε να περνάνε όλες από τις θέσεις. Και εσείς αυτά που μάθατε θα τα εκτελέσετε στον οργανισμό σας, στην περιφέρειά σας και θα ξανάρθει ο κύκλος αυτός. Έτσι να βγαίνουν όλοι πανεπιστήμονες. Σημαίνει πανεπιστήμιο, έχει σημασία να το καταλάβετε. Ενώ έχουμε πανεπιστήμια, βγάζουμε στήμονες. Βγάζουμε τίποτα και μάλιστα συστημικά. Γιατί λέγεται πανεπιστήμιο και δεν λέγεται στήμιο? Επιστήμονας είναι εκείνος που είναι στη στήμη του καλός. Πώς γίνεται το πανεπιστήμιο να μην βγάζει πανεπιστήμονες? Είναι δεδομένο ότι όλοι σας θα πρέπει να έχετε περιφερειακή, κεντρική άποψη όλων των πραγμάτων. Ο πανεπιστήμιος είναι αυτός που τα γνωρίζει όλα και πρέπει κάθε δημιουργήμα τα γνωρίζει όλα. Δεν μπορείς να μένεις μόνο στη γνώμη του κάποιου που λέει ότι είναι στήμονας. Δεν υπάρχει σοφός, γιατί δεν υπάρχει φιλόσοφος, έχω πει, να είναι στήμονας. Όλοι μας οι σοφοί ήταν πανεπιστήμονες. Δεν γίνεται να μην είσαι πανεπιστήμονες και να μιλάς για τα άστρα και να είσαι αστρονόμος. Δεν γίνεται να γνωρίζεις μαθηματικά και να μην είσαι πανεπιστήμονας επί παντός επιστητού. Καμία ιερά επιστήμη δεν είναι μεμονωμένη εάν δεν γνωρίζεις όλες τις άλλες. Πρέπει να γνωρίζεις όλες τις άλλες. Και βεβαίως εσείς πρέπει να γνωρίζετε όλες τις διαδικασίες.
Δεν γίνεται να μην δέχεσαι μετά από εκλογή, εκτός και αν δεν ξέρετε να ψηφίζετε. Αυτό όμως, με τον καιρό, με 2, 3, 4, 5 εκλογικές διαδικασίες, θα γίνετε expert, θα γίνετε ειδικοί και θα βγάζετε τους καλύτερους. Τώρα ξεκινάνε. Οι περιφέρειες ξεκινήσανε και μας κόψανε στη μέση. Όμως, άξιοι Έλληνες και συνέλληνες, άξια παιδιά επί της διαδικασίας που έχω αφήσει ως κυροδότημα, θα την εκτελέσετε. Και εν όψη των περιστατικών που έγιναν στη Λάρισα και στη Θεσσαλονίκη, πρέπει να καταλάβετε ότι είναι η πρώτη φορά που το έκανα να καλώ όλους τους ορκισμένους μαζί. Οπότε, ένα μικρό κακαδάκι, ενδεχομένως ένας ανθελινάκος ή ενδεχομένως κάποιος ο οποίος ναι μεν ορκίστηκε, αλλά τελικά έρχεται για να μας χαλάσει τη διαδικασία μας, αυτό θα κοπεί. Τι εννοώ? Από την επόμενη διαδικασία θα έχουμε το εξής. Δεν θα έρχεστε όλοι να ψηφίσετε. Το κάθε γραφείο, οργανισμός αυτόνομος που έχω πει, που έχει διοικητικό συμβούλιο και είναι αυτόνομος, αλλά είναι των Ελλήνων, δεν είναι των προσώπων, ούτε που τον δημιούργησαν, αλλά ούτε που τον τρέχουν. Τρέχεις μία ελάνια διαδικασία, τρέχεις ένα εργαλείο που σου δώσαμε το δίκαιο και το δικό σου, που είναι δικό σου και δεν στο παίρνουμε, για όλους τους Έλληνες σε κοινό αγώνα δικό μας. Των δημοκρατικών αποφάσεων και συμφωνιών που όλοι μας εμείς πήραμε. Άρα, απαγορεύεται ένα γραφείο κάπου στην επικράτεια και απανταχού της γης να κάνει διαφορετικά από το στόχο, το σκοπό, την καταστατική διαδικασία, τον εσωτερικό κανονισμό και τον εξωτερικό κανονισμό. Και δει σε ό,τι απόφαση βάσει των πρωτοκόλων παίρνει η κεντρική διοίκηση για όλα της τα μέλη, ως κεντρικό σώμα που είμαστε όλοι μαζί. Και ό,τι θέλετε, γραπτός στην κεντρική και στην κεντρική περιφερειακή διοίκηση σου που ανήκεις, αλλά και στην κεντρική που οι κεντρικές περιφερειακές διοικήσεις σε όλο τον ελλαδικό χώρο επικράτεια και η κεντρική περιφερειακή διοίκηση εξωτερικού ουσιαστικά είναι η ίδια κεντρική. Άρα, από εδώ και στο εξής, οι επόμενες εκλογές δεν θα γίνουν να μαζεύεστε όλοι και να λέει ο καθένας την κοντή του, τη μακριά του ανοησία ή, αν το θέλετε, προπαγάνδα. Θα εκλέγουν τα γραφεία ανάλογα με τα μέλη τους. Βέβαια, ένα γραφείο που έχει 300 μέλη θα εκλέξει τους ανάλογους, θα εκλέξει τους ανάλογους που θα τους πάει στην περιφέρεια. Ένα γραφείο που έχει 15 μέλη δεν μπορεί να έχει τα ίδια δικαιώματα με εκείνο που έχει 300. Εκπροσωπεί πιο πολλούς ανθρώπους. Ποσοστία, λοιπόν, θα τρέχει και θα εκλέγει το άτομο το οποίο θα το στείλει στην περιφέρεια για να εκλεγούν μεταξύ τους τα προεδρία και να γίνουν οι αρχιερεσίες. Έτσι αυτός ο χαμός να μαζεύεται ο καθένας και ο κανένας και ενδεχομένως στοχευμένοι άνθρωποι οι οποίοι μπορούν να δημιουργήσουν και να μην σεβαστούν τη διαδικασία της δημοκρατικής και εκλογικής διαδικασίας εκλογής περιφέρειας και εκπροσώπησης ελληνικού λαού και έθνους, αυτό δεν θα ξαναγίνει που έγινε ούτε στην Λάρισα, δεν ξέρω αν καλώς οι σέρες στη Λάρισα τη λένε παράγκα, αλλά κάποιοι στη Λάρισα ανόητοι και άνοοι γελοί έχουν κάνει τα γραφεία μας παράγκα. Και αυτό θα το κόψω μία και διαπαντός. Έτσι λοιπόν, για να καταλάβετε, από τις επόμενες εκλογές, ενδεχομένως και από αυτές θα γίνουν, ιδιαίτερα στη Λάρισα και στη Θεσσαλονίκη, ίσως και θα αξιολογηθεί με τα κεντρικά στελέχη, να γίνουν επαναληπτικές. Τις επαναληπτικές εκλογές θα πρέπει να εκφέρετε από τα γραφεία σας, να έχετε με διαδικασία πρωτοκόλων εκλογής των γραφείων σας, το οποίο θα είναι σφρογισμένο και σε διαφάνεια με βίντεο η εκλογική διαδικασία των γραφείων σας, πώς φέρνετε τα μέλη μέσα, τι λέτε, και θα έρθουν στην κεντρική διοίκηση να διεξαχθούν οι εκλογές του 14μελούς και του κάθε υπευθύνου και θα προτείνονται, αν το θέλετε, και διορισμένους. Δηλαδή να διορίζετε άτομα στην κεντρική, να τα προτείνετε ή να τα διορίσει η κεντρική. Που σημαίνει άλλη φορά δεν θα ξαναγίνει αυτός ο χαμός και είναι ανεπίτρεπτο μεταξύ συνελλήνων να γίνονται τέτοια άσχημα πράγματα και σε εκλογικές διαδικασίες. Είμαι βαθιά λυπημένος και που εισπράξανε πολλοί συνελληνές μας αυτό το περιστατικό ή αυτά τα περιστατικά, αλλά είμαι βαθιά λυπημένος για αυτά τα δημιουργήματα, τα πλανεμένα,
που βγάλανε όλη τη γελιότητά τους, όλη την ανοησία τους σε ένα τόσο σπουδαίο έργο που είναι της ίδιας ούσης δημιουργίας. Λυπάμαι βαθύτατα. Ελπίζω, γιατί δεν ξέρω, γιατί δεν υπάρχει ελπίδα, ελπίζω, κοροϊδεύω δηλαδή την ελπίδα, να καταλάβετε, ότι αυτά θα βρούνε την νόησή τους. Τους εύχομαι καλή τύχη, που τύχη δεν υπάρχει, άρα τους εύχομαι καλή τύχη. Μπας και με ελπίδα βρούνε αυτό που χάσαν, που είναι ήδη δικό τους. Έτσι λοιπόν, να καταλάβουμε ότι οι εκλογές θα πρέπει να τις σέβεστε. Τα άτομα που θα διεξάγονται και θα βγαίνουν ως εφορευτική επιτροπή, αλλά και από την κεντρική διοίκηση, θα πρέπει να τους δείχνετε σεβασμό. Αλλιώς δεν υπάρχει διαδικασία. Αλλιώς γιατί πήγατε να ψηφίσετε? Τι να ψηφίσετε? Δεν έχουμε κανένα κόμμα να ψηφίσουμε. Ψηφίζουμε τον καλύτερο και θα πρέπει να χαίρεστε και να συγχαίρεστε και όχι να δίνετε συγχαρήκια σε αυτόν που βγήκε. Αυτόν που βγήκε του επιβάλλεται τις αποφάσεις του στόχου και του σκοπού που είμαστε όλοι. Και αυτός είναι υποχρεωμένος να τις εκτελέσει με τον καλύτερο δυνατό και πιο ευκρινέστατο τρόπο. Αυτή είναι η δημοκρατία. Και δεν το ξέρετε και τώρα θα τη μάθετε. Και όποιος δεν την αντέχει μπορεί να φύγει, να πάει στο κοινόβιό του, στο εβραϊκό του μπουρδέλο που ήταν τόσες χιλιάδες χρόνια. Να συνεχίσει, δεν έχει καμία δουλειά σε αυτό το καθαρό περιβάλλον να συμμετέχει σε τέτοιες άσχημες, γελίες, εβραϊκές πρακτικές. Είμαι ξεκάθαρος εδώ λοιπόν. Ίσως χρειαστεί στη Λάρισα να γίνουν επαναληπτικές εκλογές, χωρίς να προσβάλλω αυτούς που εκλεγήκανε. Η διαδικασία είναι νόμιμη αυτή που έχει γίνει και αυτή που έχει βγει. Όμως δεν δόθηκε το περιθώριο σε άλλους συνέλληνες να εκπροσωπήσουν τη γνώμη τους αλλά και την ψήφο τους. Αυτό βέβαια θα γίνει αρχή. Με τις επόμενες εκλογές δεν θα πηγαίνετε όλοι μαζί. Θα καλείστε να παρακολουθείτε τη διαδικασία όσο θέλετε. Δεν έχετε δικαίωμα να μιλήσετε και να απευθύνετε γνώμη και άποψη παρά μόνο στα γραφεία σας και θα εκτελείτε η διαδικασία μέσα από τα εκλεγμένα στελέχη που το γραφείο έχει εκλέξει και τα προτείνει για την εκλογική θέση και διαδικασία της κεντρικής περιφερειακής διοίκησης. Πρέπει να μπούμε σε μια πολύ μεγάλη σειρά, το όχημα είναι πάρα πολύ μεγάλο, θέλει πάρα πολύ προσοχή και δεν επιδέχεται καμία δόνηση, κανένα τριγμό, κανένα σεισμό, κανένα κούνημα και δεν υπάρχει λόγος και δεν γουστάρουμε να κουνιούμαστε και όποιος μας κουνάει του τραβάμε δυο σφαλιάρες και φεύγει στην άκρη. Δεν γουστάρουμε ρε να μας κουνάς. Έχουμε τη διαδικασία μας. Δεν θες να στη διαδικασία μας. Άμεσα το διάλογο πιο πέρα από μένα. Τι ακριβώς θες εδώ μέσα? Τι ακριβώς κάνεις? Τι ήρθες να κάνεις? Πρέπει να είστε ξεκάθαροι, σίγουροι. Ένα άλλο μεγάλο κομμάτι. Οι διορισμένοι που θα διορίζει η κεντρική περιφερειακή διοίκηση δεν θα είναι εκλεγμένοι. Θα επιλέγει άτομα τα οποία τα κρίνει ή θα τα έχει αποδεχθεί ή θα τα έχει αξιολογήσει, όμως, θέλετε, το πώς θα περνάει το μήνυμα η κεντρική διοίκηση στις κεντρικές περιφερειακές διοικήσεις. Δεν θα είναι εκλεγμένο το άτομο το οποίο θα είναι διορισμένο. Θα είναι αυτό, το οποίο θα είναι πάντα εκεί, το οποίο θα δίνει τα μηνύματα της κεντρικής προς την κεντρική περιφερειακή διοίκηση, αλλά και το αντίστροφο. Θα δίνει τα μηνύματα της περιφερειακής κεντρικής διοίκησης προς τα κεντρικά. Ουσιαστικά είναι ένας ενδιάμεσος κρίκος, ο οποίος θα κρατάει τα κλειδιά του γραφείου, τα ταμεία, θα ξέρει τι γίνεται, τον οποίο θα τον αντιμετωπίζετε ως ένας άνθρωπος, μηχανισμός της κεντρικής διοίκησης, η οποία δεν μπορεί να έχει τα μάτια της παντού, σε όλη την Ελλάδα. Και δεν είναι δυνατόν ορισμένα άτομα να παρακολουθήσουν ένα τόσο μεγάλο έργο, ένα τόσο μεγάλο εγχείρημα, τόσο πολύ κόσμο, τόσα πολλά γραφεία και τόσες πολλές υποχρεώσεις. Άρα λοιπόν θα είναι το ενδιάμεσο άτομο, το άτομο της κεντρικής. Και είναι διορισμένο. Αυτά τα άτομα τα διορίζει η κεντρική περιφερειακή διοίκηση και δεν εκλέγονται από εσάς. Εσείς εκλέγετε το 14μελές και όποιον άλλο θέλετε. Προτείνετε και διορίζετε άμα το θέλετε, γιατί το 14μελές μετά διορίζει άλλους 15. Έχει δικαίωμα το 14μελές να διορίσει άλλους 50 άξιους. Κάντε το, σας είπα εγώ να μην διορίστε. Αυτόν που θα διορίζω εγώ για να έχει τα μάτια του, τα κλειδιά, τα αρχεία που θα τα περνάει στην κεντρική διοίκηση, τον ορίζω εγώ και δεν τον ορίζετε εσείς. Εσείς έχετε δικαίωμα, αφού εκλεγείτε και με τους συνέλληνές σας όλων των γραφείων και των οργανισμών που υπάγεσαι στην κεντρική διοίκηση και είστε η κεντρική διοίκηση, να διορίσετε όχι 14 που βγήκατε, άλλους 150. Γιατί δεν τους διορίζετε, αφού εγώ είμαι αυτός που σας λέω, δώστε ρόλο στον κόσμο, διορίστε τον. Με πρακτικό. Διορίζουμε τον κύριο Τάδε από την κεντρική διοίκηση, όπου θα είναι εκπρόσωπος τύπου σε αυτά τα κανάλια, θα κάνει αυτό, θα είναι διευθυντής στο γραφείο, θα είναι στα προσπέκτους, θα είναι στον δρόμο, θα είναι στη δράση, θα είναι παντού. Αυτόν που εγώ προτείνω
ως διορισμένο, δεν έχετε κανένα δικαίωμα να τον αφισβητήσετε, γιατί τον αναλαμβάνω εγώ και τον προτείνω εγώ. Και δεν σας δίνω το δικαίωμα να μου πείτε ποιον θα βάλω. Όπως δεν έχω το δικαίωμα να σας πω ποιον θα διορίσετε. Εκτός και αν αυτός ο διορισμένος έχω άποψη όσον αφορά ότι μπορεί να κάνει κάποιο άδικο, άσχημο και ότι δεν κάνει. Αν είστε σε τόσο λύθη, υπάρχει περίπτωση να επέμβω. Σε αντίθετη περίπτωση, δεν έχω κανένα δικαίωμα να σας πω, μη διορίζετε. Είστε ελεύθεροι να διορίσετε όσους θέλετε και όπου θέλετε για το καλύτερο, για το μέγιστο, του στόχου και του σκοπού. Το ποιον θα διορίσω εγώ από τα κεντρικά ή ποιον θέλω στην κάθε περιφερειακή διοίκηση, ένα, δύο ή τρία άτομα, δεν σας πέφτει κανένας λόγος και δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα. Όπως εγώ δεν μπορώ να κάνω τίποτα για αυτούς που εσείς θα διορίσετε για τον καλύτερο σκοπό, όπου θα κριθείτε στη θετία σας, πόσο δίκαιο και πόσο οργανωμένο τρέξατε το στόχο και το σκοπό της ένωσής μας έως το τέλος. Και για μια μεγάλη εκλογική διαδικασία που συσπηρωνόμαστε όλοι μαζί. Αυτό είναι ένα κομμάτι, γι' αυτό εκλέγετε, γι' αυτό πάτε σε εκλογές. Και έχετε το δικαίωμα να βάλετε όλοι, ακόμα και υποψήφοι, μεταξύ σας υποψήφοι. Άρα, έτσι όπως θα γίνουν στις επόμενες εκλογές, αυτούς που εσείς θα εκλέξετε να πάνε στην περιφέρεια για να εκλεγούν, θα κάτσουν λοιπόν μαζί, όπου θα εκλεγούν μεταξύ τους. Και δεν θα έχει άποψη κανένας άλλος ορκισμένος να μπαίνει, διότι δεν έχει εκλεγεί. Άρα δεν έχει δικαίωμα να εκφράσει άποψη και γνώμη κανένας άλλος πέραν των εκλεγμένων. Άρα η ψηφοφορία και οι εκλογές είναι των εκλεγμένων και δεν είναι των μη εκλεγμένων. Αυτή είναι η δομή να μην ξαναφύγει ποτέ από τη βάση και να μην ξαναγίνει ποτέ καμία άλλη αντινόηση και οτιδήποτε. Άρα λοιπόν είναι σε μια αίθουσα όπου θα συσκέφτονται, θα ψηφίζονται και θα προτείνουν το πώς θα δημιουργηθεί η διοίκησή τους. Είναι πολύ σοβαρή η διοίκηση, είναι πολύ σοβαρή η εκλογή της διοίκησης και θα πρέπει να το καταλάβετε. Γι' αυτό αυτό είναι ένα σχολείο, άμα το θέλετε. Δεν έχουμε πολύ χρόνο να μάθετε συνέχεια. Πρέπει να μαθαίνεις γρήγορα από τα λάθη σου. Άρα από τα λάθη πρέπει να μάθετε, από τα σφάλματα πρέπει να μάθετε και να τρέξει η διαδικασία ξανά. Παρελκόμενα όπως είναι της Λάρισας και της Θεσσαλονίκης, δεν πρέπει να ξαναγίνουν ποτέ και δεν θα επιτραπεί. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να πάμε σε διαγραφές, διότι δεν σέβεσαι όχι μόνο τον αγώνα αλλά ούτε το όργανο που εσύ είσαι, γιατί το όργανο που θα εκλέξεις για να βγάλεις αυτόν που εσύ ψήφισες, εσύ είσαι το όργανο. Τελικά εσύ το όργανο φωνάζεις για ποια διαδικασία, η οποία είναι ο ίδιος ο ίδιος, και γιατί δεν έρχεσαι να βάλεις εκλεγμένος. Άρα μπορείτε να διαφωνείτε. Μπορείτε να διαφωνήσετε με κάποιον ή να μην σέβεστε, αλλά τη στιγμή που πάμε σε εκλογική διαδικασία, η οποία είναι εμφανή και είναι η μόνη εμφανή εκλογική διαδικασία, δεν είναι κομματικές ούτε παλαιοκομματικές. Είναι προσωπικές εκλογές και απόψεις. Να λέτε την άποψή σας, να ψηφίζετε την άποψή σας και να σέβεστε το αποτέλεσμα, το οποίο είναι του συνόλου εσείς. Εάν εσείς θέλετε καλύτερο σύνολο, θα γίνει. Σιγά σιγά με την πολιτεία, και η πολιτεία θα φτιάξει και θα δημιουργήσει πολίτες, που σήμερα δεν είστε πολίτες. Δεν είμαστε πολίτες σήμερα όπως ζούμε. Με χιλιάδες αντινοήσεις, με χιλιάδες παρελκόμενα στο κεφάλι μας. Αυτό είναι όλο το μάθημα. Πολίτες. Και σήμερα θα πρέπει στις περιφερειά μας να είμαστε ως πολίτες. Και μάλιστα πολεμιστές πολίτες, που πολίτης σημαίνει ο πλήτης. Εάν ο πολίτης δεν είναι ο πλήτης, δεν είναι πολίτης. Είναι ένα κομμάτι κρέας περιφερόμενο που κρατάει στο κεφάλι, στους ώμους το κεφάλι του, για να μην τον κόβουν τα αυτοκίνητα. Τίποτα παραπάνω δεν είναι. Και αυτή τη στιγμή δημιουργούμε πολίτες και εμείς γινόμαστε πολίτες. Πώς θα συμπεριφερόμαστε, πώς θα εκλέγουμε και πώς θα εκλεγούμε. Άρα λοιπόν κάποιος αν δεν συμφωνεί με την εκλογή, δεν είναι στο χέρι του. Γιατί η εκλογή δεν είναι μόνο δικιά του, είναι και τον άλλο. Έτσι λοιπόν η συλλογικότητα, η πραγματική δημοκρατία εφαρμόζεται στη βάση και δεν θέλει αλητία. Και δεν μπορείς κανένας να μην πει ότι αυτή η διαδικασία, γιατί αυτή η διαδικασία έχουμε συμφωνήσει και αυτή είναι η δημοκρατική διαδικασία. Και ελάτε να μπείτε στη δημοκρατική διαδικασία. Γιατί μέσα από τη διαδικασία αυτή θα βγει ο καλύτερος. Και με τις επαναληπτικές εκλογικές διαδικασίες θα βγουν αξιότερα άτομα να λειτουργήσουν. Ποιος λειτουργήσε, ποιος δεν λειτουργήσε. Και έτσι βγαίνει και η τιμή, ο φίλος της τιμής που αναζητάει, ότι ο καλύτερος μπορεί να έρθει μπροστά. Και πρέπει να τον αποδεχτείτε. Δηλαδή, αν παλέψω με κάποιον και τον νικήσω, μετά πρέπει να με μισήσει. Πάλεψα μαζί του και είμαι δυνατότερος. Και τον πάτησα κάτω. Τι να κάνω. Δηλαδή, αν με πάταγε, πρέπει να τον μισήσω. Μην το βλέπετε ως νίκη.
να το δείτε ως καλύτερος. Φανταστείτε στους Ολυμπιακούς αγώνες, όλοι οι αντίπαλοι των νικητών να μισούν τον νικητή. Αυτό συμβαίνει σήμερα. Μόνο που σήμερα είναι ένα μάτριξ. Δεν πρέπει να γίνεται έτσι. Πρέπει να αποδέχεσαι τον νικητή. Πρέπει να αποδέχεσαι τη θέση. Πρέπει να αποδέχεσαι τη γνώμη των άλλων σύμφωνα στο στόχο και στο σκοπό που πάμε. Το έργο του θα το κρίνεται. Όποιος δεν ανέβει να παίξει δεν μπορεί να κριθεί. Αν μετά όμως το έργο του δεν είναι αντίστοιχο των προσδοκιών και των αποφάσεων που πήραμε, θα τον κρίνουμε. Είχες να προτείνεις και να ψηφίσεις κάποιον καλύτερο και δεν το έκανες, και δεν το έκανες. Γιατί ψηφίσεις κάποιον άλλον. Σου είπαμε εμείς να ψηφίσεις. Εσύ ψηφίζεις. Πόσο πιο όμορφο, πόσο πιο ελεύθερο, πόσο πιο δημοκρατικό. Και αυτό το όμορφο, το ελεύθερο, το δημοκρατικό, το δικό σου, η κτήση σου. Που εσείς το κάνετε, σήμερα κάποιοι πάνε και το προσβάλλουν. Και μην ξαναεπιτρέψετε σε κανένα να προσβάλλει τίποτα. Διώχτε τον, απομονώστε τον. Μην τον αφήνετε. Πουθενά. Στείλτε τον στο διάολο, στον πατέρα του που ανήκει. Ένα άλλο μεγάλο κομμάτι είναι ότι οι επόμενες μήνες που θα έρθουν, αφού οργανώσουμε πολύ καλά τις περιφέρειες και οι περιφέρειες είναι ένα μεγάλο κομμάτι που πονάει το καθεστώς, πονάει στις περιφέρειες το καθεστώς, πρέπει να ξέρετε ότι ό,τι συμβαίνει στον οργανισμό, η κεντρική διοίκηση και η περιφερειακή διοίκηση πρέπει να το γνωρίζει. Υπάρχουν πάρα πολλά άσχημα πράγματα που έχουν γίνει και ποτέ δεν έχει γίνει έλεγχος σε κανένα γραφείο. Και μερικούς ελέγχους που πήγαμε να κάνουμε, ενδεχομένως κάποια άτομα από τα γραφεία τους, που τα γραφεία τους είναι σε άσχημη εικόνα οικονομική και διαφάνειας, προσέξτε τι λέω, βάλαμε στο παρελθόν κάποιους να ελέγξουν κάποια γραφεία που οι ίδιοι έχουν γραφεία, αλλά είναι τόσο άσχημα τα πράγματα μέσα τους, που τους βάλαμε να το κάνουν και αυτό, για να δούμε, ρε παιδί μου, πώς θα συμπεριφερθεί, πώς θα το κάνει. Έρχεται λοιπόν μια διαδικασία η οποία θα βγει μια επιτροπή πραγματική και θα ελέγξει όλα τα γραφεία. Οικονομικά, τα πάντα. Όλα τα γραφεία για να υπάρχει μια σειρά. Δεν γίνεται να πάμε να φτιάξουμε πολιτεία και το μαγαζί μας και το σπίτι μας να είναι βρώμικο, χωρίς διαφάνεια, να μην ξέρουμε τι κάνει και τελικά να φωνάζουμε και από πάνω. Και ενδεχομένως να έχουμε και κομματική, πολιτική και άποψη εκτός στόχου και σκοπού της Εγγύνων Συνέλευσης. Εκεί θα τρέξει πολύ η διαδικασία αυτή και να ξέρετε ότι όσοι έχετε διατηρήσει γραφεία ή έχω γραφεία δύο οι οποίοι στον πύργο είχαμε έναν άνθρωπο ο οποίος έκλεψε 4.000, άλλος έχει πάρει 10.000, κάποιοι δικοί μας έχουν πάρει χρήματα, κάνουν ραν χωρίς διαφάνεια και χωρίς να κάνουν και έργο. Άντε, τα πήρες τα χρήματα, τι έφτιαξες και πού τα πήγες τα χρήματα και γιατί τα πήγες και γιατί δεν έχεις συμβούλιο, τι είσαι μόνος σου. Αυτά θα λήξουν, αγαπητοί μου συνέλληνες, και πολλοί που τώρα δεν συνεργάζεστε με την κεντρική, μη μας φέρετε ποτέ, γιατί την ώρα μη μας φέρετε ποτέ στην άσχημη θέση, σε ορκισμένο συνέλληνα και σε προεδρία, να πάω απέναντι και να τους βάλω στους χαζάρικους νόμους. Ξεκαθάρισμα. Να ξέρετε ότι όποιος ακουμπήσει τον οργανισμό και δεν έχει διαφάνεια και γελάει ηρωνικά, χτυπάει παλαμάκια, σηκώνει σημαίες, αλλά τελικά έχει μεγάλες τρύπες στον οργανισμό του ή στις περιφέρειες αν τις έχετε αφήσει, θα σας σκίσω νομικά. Δεν είστε αδερφοί, είστε χαζάροι που ήρθατε στην ΕΣΥ να κάνετε business. Έχω δει να γίνονται business, εγώ δεν έχω μιλήσει ακόμα. Κάποιοι είναι πολύ εναντίον λοιπόν και το παίζουν μπρούκλιδες. Τους λέω ότι θα τους δέσω ολόκληρους. Και να ξέρετε ότι ο βρεμένος δεν φοβάται τη βροχή. Με μία εντολή μου θα σας δέσω όλους 7 στους ανάποδους που κάνετε το θέατρο σας τώρα. Θα σας δέσω και δεν φαντάζεστε με τι αλυσίδες ζωντόβολα. Ξέρω τις τρύπες σας και τι έχετε κάνει. Το ότι δεν μιλάω δεν σημαίνει δεν γνωρίζω. Ένα άλλο μεγάλο κομμάτι. Όλες οι παραχωρήσεις θα πηγαίνουν στην κεντρική διοίκηση και η κεντρική διοίκηση θα το ξαναενοικιάζει στο γραφείο που θα ανοίγει και έτσι έχει γίνει μέχρι τώρα. Μέχρι τώρα αυτό έχει γίνει και γίνεται για πολλούς λόγους. Θα το είχαμε χάσει το μαγάζι τώρα. Θα το είχαμε χάσει όλο αυτό το όχημα. Θα είχε τρύπες, θα είχαν σκάσει τα λάστιχα, θα είχαν βουλιάξει το καράβι, δεν θα είχε μείνει τίποτα. Άρα ό,τι παραχώρηση υπάρχει θα μπαίνει στην κεντρική, θα νοικιάζεται με δικαίωμα επινοικίασης και θα νοικιάζει μετά η κεντρική το ακίνητο πάντα με δικαίωμα επινοικίασης στο άλλο. Που έχει δικαίωμα επινοικίασης θα το νοικιάζει στο καινούργιο γραφείο που θα ανοίγει. Άρα όλα τα νοικιαστήρια θα είναι στην κεντρική. Τι θέλω να πω. Φανταστείτε τώρα να έχω τα κεντρικά μου ή να έχω το κεντρικό γραφείο στη Λάρισα
το οποίο το ακίνητο είναι παραχώρηση στην κεντρική και η κεντρική έχει δώσει το δικαίωμα να νοικιαστεί και τελικά να βγαίνει κάποιο ζώο εκεί μέσα και να λέει αυτό είναι δικό μου. Δηλαδή είναι δυνατόν με συνέλληνα που φάγαμε και ήπιαμε να λέει τέτοια πράγματα και ειδικά σαν γραφείο της Ελλήνων Συνέλευση είναι δικό μου. Πρέπει να τον εδέσω. Νομίζετε ότι θα λυπηθώ κάποιον να τον εδέσω τελείως? Θα τον στείλω στο διάολο και στον πατέρα του που ανήκει. Γι' αυτό συντονιστείτε στα μυαλά σας και ακριβώς κοιτάξτε τα λόγια μου χωρίς να τα παραφράζετε. Όποιος κάτσει απέναντι στο στόχο και στο σκοπό, και σε μένα που είμαι ο στόχος και ο σκοπός, είναι απέναντί μου. Κάτσε λοιπόν απέναντί μου. Και όποιος συμπεριφερθεί στους συνέλληνές μου, που εμείς έχουμε δείξει πραγματικά μια διαγωγή, πραγματικά μια πολιτισμένη διαγωγή, και αυτό σας λέω, μην χτυπηθείτε, μην μιλάτε άσχημα μεταξύ σας, είστε αδέρφια. Μπορείτε να τσακωθείτε και να διαφωνήσετε, όχι στο προσωπικό κομμάτι. Μα γιατί βάζεις το προσωπικό, αφού τελικά μπορεί να διαφωνείς για το στόχο και το σκοπό? Μα αφού ο σκοπός και ο στόχος είναι ίδιος και κοινός, δεν γίνεται να διαφωνείς. Άρα πώς θα μπει το προσωπικό κομμάτι να κάνει τη διαδικασία, σαν και καλά προστατεύεις? Και τι προστασία έκανες, φίλε? Άρα λοιπόν αυτό που θέλω να πω είναι ότι θα έχουμε ελέγχους και θα πάμε σε βάθος. Οι πληροφορίες υπάρχουν στα κεντρικά και τα κεντρικά θα μαζεύουν πληροφορίες και από εδώ και πέρα όλα θα ελέγχονται. Όπως εσείς θα ελέγχετε την κεντρική σας περιφερειακή διοίκηση και την κεντρική που είστε εσείς, γιατί εσείς εκλέγετε τα άτομα που λειτουργούν. Άρα εσείς είστε η κεντρική διοίκηση. Και οι παλαιότεροι με τους νεότερους. Και όλο αυτό είναι ένα σύνολο, μια σφαίρα πυρός, η οποία πρέπει να κάνουμε όλοι το ίδιο για το στόχο και το σκοπό και τα μέγιστα. Όποιος έχει κάνει οτιδήποτε, καλό θα είναι να το να κάνει μια αποκατάσταση γρήγορα και να αφήσει αυτά που κάνει. Ξέρουμε ακριβώς τι κάνει ο καθένας και όπου υπάρχει τρύπα θα την βγάλω δημόσια και θα σας ξεφτυλίσω δημόσια. Όποιος ήρθε εδώ για business και δεν έκανε το στόχο και το σκοπό, όποιος ήρθε και πήρε, αλλά έχει κάνει έργο, δεν μας πειράζει. Και το έργο που θα κάνεις άμα το θέλεις, πάρε και την κεντρική, γιατί το λέει και το καταστατικό σου. Θα πρέπει να ενημερώνει την κεντρική. Αποφασίζει να ανοίξει 3-4 γραφεία. Βεβαίως. Έχει μια δωρεά. Βεβαίως. Να το κάνει. Γιατί δεν το κάνει? Πώς διαχειρίζεσαι τα χρήματα και δεν το λες στην κεντρική για να ανοίξει στο στόχο και στο σκοπό? Αφού αυτό που έχουμε συμφωνήσει, αυτό που έχουμε υπογράψει και αυτό που πήραμε δημοκρατικά απόφαση είναι ο στόχος και ο σκοπός της απελευθέρωσής μας, της ένωσής μας και να μεγαλώσουμε σε όλη την Ελλάδα, όλη τη λεωφόρο για να μπουν οι Έλληνες μέσα. Εάν δεν το κάνουμε, πώς θα μπουν οι Έλληνες μέσα? Όλα αυτά θα τα λήξουμε και εσείς πρέπει να τα λήξετε, διότι εσείς είστε οι μηχανισμοί και εσείς είστε αυτοί που θα τα προστατέψετε, γιατί είναι δικά σας. Γιατί είναι όλων των Ελλήνων. Και ό,τι είναι δικό σου είναι και όλων των Ελλήνων. Και ό,τι είναι όλων των Ελλήνων είναι και δικό σου. Ένας για όλους και όλοι για ένα. Άρα δεν αφήνουμε τρύπες πουθενά. Και κάποια καθαρματάκια που δεν καταλαβαίνουν θα τα καταλάβουν. Όποιος δεν κατάλαβε να καταλάβει γρήγορα. Πριν έρθει η καμπάνα και χτυπήσει. Εάν θα έρθει η καμπάνα θα έχει νομικές επιπτώσεις άσχημες. Προσέξτε. Όταν σε οργανισμό κάνεις απιστία, είσαι ήδη με καταστατικό. Πέραν του καταστατικού οτιδήποτε κάνεις, γιατί σας είπε κανείς ότι δεν κινδυνεύεται με απιστία? Και μάλιστα κακουργηματική απιστία. Γιατί να μην είναι κακουργηματική απιστία? Σας είπε ότι η νόμη είναι για τους άλλους, αλλά όχι για μας. Ήρθες και υπόγραψες το σκοπό, το στόχο, τον εσωτερικό και εξωτερικό κανονισμό. Έχεις δώσει όρκο. Καταρχάς και μόνο που δώσες όρκο επίσημα, δημόσια, ισχύει. Αύριο το πρωί θα σου κάνω δικαστήριο. Μπορώ να σε πάω σε δίκη, ο οργανισμός δηλαδή να σε πάει. Θα σε πάνε οι άλλοι συνέλληνες, ρε παιδί μου. Ήρθες εδώ, ορκίστηκες. Ήρθες εδώ, μπήκες στο καταστατικό. Άνοιξες ένα γραφείο το οποίο με άλλους, δεν το άνοιξες μόνος σου, το άνοιξες με άλλους 6, 7, 8, 10, 15, 20, 50. Και έκανες τα αντίθετα από το στόχο και το σκοπό. Σου είπε κανείς ότι αυτό δεν είναι κακουργηματική απιστία? Να σου δώσω μία να την καταλάβεις ταμπέλα στο κεφάλι, πλακά. Ακόμα και με τα χαζαρό δικαστήρια. Ποιος το είπε αυτό? Ήρθες και επεξέρεσες χρήματα ή δεν τα έκανες όπως πρέπει βάσει διαδικασίας? Σου είπε κανείς ότι δεν θα σου δώσω μία καλή να την καταλάβεις νομική μαχαιριά βλαμμένο? Ποιος σου πω θα περάσει έτσι? Βεβαίως όσο είσαι στο στόχο και στο σκοπό δεν σε πειράζει κανείς. Οπότε είσαι στο απειρόβλητο, νομίζεις είναι μεταξύ μας. Τι είμαστε, μαφιόζοι, νονί, κουμπάρι, τι είμαστε? Δηλαδή άλλοι Έλληνες δεν υπάρχουν, είσαι εσύ? Απ' έξω λέει Ελλήνων Συνέλευση. Έχει φωτογραφία του Αρτέμι Σώμα, του Αρτέμι Σώρα και είναι πολύ συγκεκριμένο. Που μπήκες και τι κάνεις? Έχει ένα καταστατικό βγαλμένο με αίμα. Έχει με αγώνα παγκόσμιο που μάτωσαν και χάθηκαν καριέρας και άνθρωποι που εσύ δεν το γνωρίζεις μέχρι να το δεις. Έχει έρθει από τόσο πολύ μακριά.
Αν θα είσαι έξω από τον όρκο την ώρα που ορκίστηκε στην Αιγίνο συνέλευση και είσαι στην καταστατική διαδικασία και βρω ότι έχεις επεξαιρέσει, ότι αυτό είναι μαγαζί σου, οτιδήποτε έχεις πει και είναι καταγεγραμμένο, δεν το φαντάζεσαι τι μπορώ να σου κάνω. Και θα το καταλάβεις βλαμμένο τι μπορώ να σου κάνω. Και κάτσε τώρα εκεί με τα παλιά λόγα για με τα ζωντόβουλα να κάνεις. Άστα να εκτεθούν και θα δούμε στο τέλος τι θα γίνει. Εκτεθείτε, πέτα, πείστε κι άλλα, πέστε. Για εκτελέστε διαδικασία. Χάλασες εκλογική διαδικασία της κεντρικής. Ποιο δικαίωμα? Γιατί είχες άποψη? Γιατί νόμιζες? Σε ενδεχόμενο δικαστήριο θα σε σκίσω και θα σου δώσω και μια αποζημίωση στα κοντά. Και θα καταλάβεις να χάσεις το φούρνο, τη δουλειά σου και θα σου δώσω και μια ποινή να την καταλάβεις. Και δεν το κάνω εγώ, το κάνει ο οργανισμός. Δεν το κάνω εγώ σώρα, το κάνει ο οργανισμός. Μα ο οργανισμός είμαστε όλοι. Και ποιος σου είπε να σε ανεχτούμε, ρε φίλε μου άλλο? Ποιος σου είπε θα σε ανεχτούμε? Θα σε αφήσουμε να εκτεθείς τόσο πολύ και μετά θα το καταλάβεις. Θα αρπάξεις 10 καλές ωραίες μηνύσεις που σπάς και κάμερες και κάνεις και μαγκές και θα είσαι μια χαρά. Δεν θα είσαι μια χαρά? Και άμα ζοριστείς και πολύ θα σε δει και κανένας. Πολύ νομίζω ότι είσαι. Άχρηστος είσαι. Δυο σφαλιάρες είσαι. Το ότι δεν το κάνανε οι Συνέλληνες είναι ότι σέβονται τον πολιτισμό τους. Σε αντίθετη περίπτωση θα σε είχαν γάλι κάτω και θα σε είχαν κάνει τόπιροι μπουμπούνα. Θα σε είχαν κάνει μπλεμαρέ. Πόσο μαγιά να πουλήσεις, βλάκασες. Και ένα βλαμμένο δεν το βαράς. Γιατί είναι βλάκας ο άνθρωπος. Αλλά αν χρειαστεί ποτέ, να θυμάσαι. Και ο καθένας να θυμάται, ειδικά στο επίπεδο το δικό μας, έχουμε θέμα σεβασμός στο συνέλληνά μας, στην ανθρώπινη ζωή και ύπαρξη. Το ότι είσαι ζώο και δεν καταλαβαίνεις και νομίζεις ότι είσαι και καλύτερος από εμάς, είσαι βλάκας. Γιατί θα μπορούσαμε να σου είχαμε κάνει μπλε μαρέ, να σε κάνουμε αληθεί για τους κάλους. Αλλά εσύ φαντάζεσαι, επειδή δεν σε πειράξαμε και επειδή έχουμε πολιτισμό, νομίζεις ότι είσαι μάγκας. Αλλά είσαι τόσο βλαμμένο. Ούτε το σεβασμός μας δεν βλέπεις. Αυτά για όλους. Πρέπει να σοβαρευτείτε όλοι οι Συνέλληνες, να μην ξαναγίνει κανένα τέτοιο περιστατικό. Σας κοιτάνε και σας βλέπουν όλοι οι Συνέλληνες. Βλέπουν και τη ζώδη κατάσταση των άλλων. Το αντιλαμβάνομαι και αυτό. Και ίσως χρειαστεί στη Λάρισα και στη Θεσσαλονίκη να γίνουν, ίσως χρειαστεί, να γίνουν επαναληπτικές. Οι οποίες για να γίνουν επαναληπτικές, από τώρα θα πρέπει να ετοιμάσετε τους εκλεγμένους από τα γραφεία σας και θα μπείτε σε μια αίθουσα μέσα ή στα κεντρικά και θα κάνετε τις εκλογές σας ήσυχα, ωραία. Θα αναλάβετε. Να έχετε τα αρχεία σας. Για φαντάσου κάθε εκλεγμένος εκεί μέσα να παίρνει τα αρχεία και να πηγαίνει η βόλτα. Μέχρι τον άλλον εκλεγμένο που θα έρθει. Οπότε η κεντρική τι κάνει? Οπότε ο διορισμένος αυτά κάνει. Έχει τα αρχεία, έχει τα πάντα, ενημερώνει. Και δεν μπορεί τα αρχεία και τα χαρτιά να τα παίρνει ο κάθε εκλεγμένος, παλαιότερος, ο οποίος θύμωσε με τον καινούριο. Αυτό είναι πιο εβραϊκό μπουρδέλο, δεν γίνεται. Παράτε, μπείτε σκύλια λέστε. Ο διορισμένος είναι ο υπεύθυνος από την κεντρική να κρατάει τα χαρτιά, τα στοιχεία, τα αρχεία. Τους λογαριασμούς, τα πάντα, τα οικονομικά στοιχεία. Θα έχει ταμεία, θα έχει τα πάντα. Ναι, γιατί πρέπει να ξέρει. Τα γραφεία έχουν λειτουργικό. Έχουμε τόσα γραφεία, είναι τα δικά σας γραφεία. Είναι σε όλη την Ελλάδα. Θέλει μια καθαρή διαχείριση. Και φυσικά να μαζεύει τις πληροφορίες. Μπορεί να έρθει κάποιος σύλλογος να συντονιστεί μαζί μας. Πού θα το μάθει η κεντρική? Επειδή θύμασε ο προηγούμενος και με τον άλλον δεν τα βρίσκει. Ας μιλήσει με την κεντρική. Ξέρετε πόσο ζημιά κάνετε έτσι που λειτουργείτε και δεν μπορείτε να μπείτε σε μια σειρά πειθαρχημένη άμα το θέλετε. Να εκλεγείτε και να εκλέξετε. Η αρχή και η εφαρμογή της δημοκρατίας. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Εμφανεί όλα. Έλα να εκλεγείς και έλα να εκλέξεις. Από εκεί και πέρα. Πού διαφωνείς στην εκλογική διαδικασία? Στο όνομα που βγήκε? Ή που δεν θες τη διαδικασία? Με στο διάλογο τραβά παραπέρα που το θες τη διαδικασία. Ας το διάλογο τραβά παραπέρα. Συντονιστείτε συνέγγινες όλοι. Στη μεγάλη διαδικασία, στην πραγματική δημοκρατία, η οποία δεν είναι αλήθεια και δεν είναι οχλαγωγία. Συντονιστείτε όλοι. Έχει μεγάλη σημασία να φτιάξουμε τη μεγάλη δομή γιατί μεγαλώνουμε επικίνδυνα. Έρχονται πάρα πολλά γραφεία τα οποία πρέπει να είναι συντονισμένα από τη μία και από την άλλη θα πρέπει να καταλάβετε όλη τη διαδικασία, το πώς θα δομηθεί για να φτάσουμε μέχρι το τέλος. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς.